Φίλε και φίλοι του Ένωση.gr, καλησπέρα σα. Είναι Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου του 2023. Είμαι ο Σταμάτη Βούλγαρη και αυτό είναι το σχόλιο τη ημέρα. Μια μέρα η οποία ξεκίνησε με ένα πολύ δυσάρεστο νέο, την απώλεια του, του Κώστα Νεστορίδη, ο οποίο σε ηλικία 93 ετών έφυγε από τη ζωή και έκανε πολύ πιο φτωχή την οικογένεια τη της ΑΕΚ. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγάπησε αυτή την ομάδα όσο πολύ λίγοι. Ένας άνθρωπος ο οποίος όσο μπορούσε και όσο τον βαστούσαν τα πόδια του με οποιοδήποτε καιρό πήγαινε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα. Που πρόσφερε και έτρεχε όπως μπορούσε για να βοηθήσει. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έγραψε τη δική του ξεχωριστή ιστορία και οι μαρτυρίες των μεγαλύτερων αναφέρουν ότι ήταν ο σπουδαιότερο ποδοσφαιριστής που είχε βγάλει μέχρι την εποχή του το, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έναν άνθρωπο τον οποίο είχα την τύχη να τον γνωρίσω σε πολύ παιδική ηλικία από τον άνθρωπο που με που με μπόλιασε το μικρόβιο της, ε, της ΑΕΚ. Αιωνία του η μνήμη, ο Θεός αναπαύσει την ψυχή του και πάμε στα παρακάτω. Λοιπόν, η σημερινή μέρα έχει και άλλα ευτράπελα, ε, με πρώτο και κύριο την εντό εισαγωγικών παρέτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη από τον προεδρικό θόκο της, της Super League. Ε, πραγματικά γέλασα πολύ όταν έγινε γνωστή η επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος της ε, Λίγκας, ο οποίος έτρεξε να πηδήξει από το καράβι λίγο πριν ε, τεθεί προς ψήφιση η πρόταση Μομφής που είχαν αποφασίσει να καταθέσουν στο Συμβούλιο οι υπόλοιπες ε, ομάδες. Έτρεξε λοιπόν να παραιτηθεί για να μην φάει τη λέζα. Ήταν πολύ ωραία αυτά που είπε. Κουράστηκε ότι δεν εκτίμησε κανένα στις προσπάθειές του. Είπε βέβαια κάποιες ανακρίβειες σε ό,τι αφορά τις, ε, τις χορηγίες γιατί τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν τουλάχιστον δύο χορηγίες οι οποίες ήταν ε, πολύ πιο πλούσιες για, το, για τη Super League δεν χρειάζεται τώρα να τις ονομάσουμε. Αλλά είναι τουλάχιστον δύο. Καλό θα κάνουν οι του να φροντίζουν να μην εκτίθονται τόσο πολύ με τόσα πολλά ψέματα. Ε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ η κυρία Κοξένογλου είναι αυτή που θα αναλάβει προσωρινά. Ε, Ήτανε πάρα πολύ δυσαρεστημένη η έμαθα, αλλά δεν πειράζει. Θα το χωνέψει. Και καλό είναι να Ξεκαθαρίσει λιγάκι η κατάσταση στη στη Λίγκα γιατί είχε φτάσει στο, στο απροχώρητο με αδιανόητες ε, συνεχόμενες επιστολές ε, λειτουργώντας ως παραμάγαζο και όλα όσα είδαμε όλο το, το προηγούμενο διάστημα της λαμπρής αυτής ε, θητείας εδώ και ένα μισή χρόνο. Μας τελείωσε και ο Κλάντεμπεργκ. Λοιπόν, τελείωσε και, αυτή, και, αυτό το παραμυθάκι. Είναι αλήθεια ότι πέφτει πολύ κλάμα από το, από το λιμάνι. Είναι επίση αλήθεια ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν άλλη μία αποτυχία. Άλλο ένα χαστούκι που έχει φάει ο συγκεκριμένο ε, οργανισμός ε, ο οποίος συνεχίζει να, να προκαλεί σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή γιατί πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι υπήρξε ακροτηριασμό στο πόδι του αστυνομικού ο οποίος δέχθηκε δολοφονική επίθεση από οπαδός του, του Ολυμπιακού και καλό θα είναι να βάλουμε λίγο μυαλό επιτέλους όλοι γιατί αυτή η κατάσταση θα οδηγήσει σε πολύ χειρότερα πράγματα, ειδικά αν συνεχιστεί αυτή η συμπεριφορά από την ομάδα του, του Πειραιά. Ας ελπίσουμε να το καταλάβουν νωρί. και από αύριο να επικεντρωθούμε όλοι εμείς στον οργανισμό της ΑΕΚ στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της φετινής χρονιάς, τον τελικό με τον Άγιαξ την 5η στο Άμστερνταμ. Να είστε καλά.